Χαίρετε. Ο κύριος Ξενόπουλος. Η κυρία Αλεξίου. Περάστε. Ευχαριστώ. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Σας περιμένω. Ωραίο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Λίγους μήνες τώρα έχω μετακομίσει εδώ. Θέλετε να πιείτε ένα καφέ, κάτι? Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστερήσα, αλλά είχε πολύ κίνηση και έχω και αυτή τη χαρτούρα που βάλω πάντα. Μήπως έπρεπε να έρθω από το γραφείο? Όχι, όχι. Αυτές οι συναντήσεις γίνονται πάντα στο σπίτι. Λοιπόν, κύριε Ξενόπουλε, θα κάνουμε μια γενική κουβέντα, η οποία όμως θα αφορά εσάς. Ωραία. Και σιγά-σιγά θα πούμε και στις λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για τη δουλειά μου. Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσετε για εσάς. Οικογενειακή κατάσταση. Κλασική ερώτηση αυτές τις περιπτώσεις. Οικογενειακή κατάσταση κανονική. Δηλαδή γονείς, αδέρφια. Πόσα? Τέσσερα. Είμαστε τέσσερα αδέρφια. Οι σχέσεις σας? Άψογες. Μία κανονική οικογένεια. Θέλω να πω, δεν έχει ποτέ υπάρξει κάποιο πρόβλημα μεταξύ σας, οτιδήποτε? Όχι, όχι, ποτέ, τίποτα. Με βλέπετε να επιμένω λίγο στον τομέα της οικογένειας, γιατί είναι το πιο σημαντικό για αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε εδώ. Ναι, το καταλαβαίνω. Η μητέρα σας? Και αν θέλεις στο μέλλον να έχουμε οποιαδήποτε σχέση, θέλω να μου πεις την αλήθεια τώρα. Συγγνώμη. Δηλαδή εξαιτίας σου όλα, θέλω να σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Είσαι η μεγαλύτερη πουτάνα που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Μητέρα μου. Η κλασική μητέρα που θέλει να έχει τους γιους της κοντά της. Όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ ποια είναι η δική σας σχέση με τη μητέρα σας? Είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, προκύπτουν τα κλασικά προβλήματα, όμως σε γενικότερες γραμμές έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη μητέρα μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο. But do you think they'll drop the bomb? Μάνα! Hushna, baby, baby, don't you cry. Μάνα! Μάνα! Πάει τηλέφωνο με στενοφόρο! Όχι, έχουμε άψογες σχέσεις. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να μπορέσει να επηρεάσει τη σχέση μου με τα αδέρφια μου. Γενικά έχω μεγαλώσει ισορροπημένα. Αυτό που λέμε ασφαλισμένα. Και συνεχίζετε να έχετε αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία μεταξύ σας, ε? Ναι, ναι, βέβαια. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Τι θα γίνει αν δεν ζήσει? Πώς θα ήταν αν έπαιρνε ο καθένας τον δρόμο του? Αν δεν είχαμε κάτι να μας κρατάει συνέχεια μαζί. Ας ζήσει και ας πάρει ο καθένας τον δρόμο του, δεν με νοιάζει. Αφού δεν το πιστεύεις, γιατί το λες? Θα ζήσει.
Τι έγινε, μιλήσει με κανέναν. Ένα πιο ωραίο καφέ δεν μπορούμε να δούμε να ερχόμαστε. Σου είπε τίποτα καινούριο? Έχω πήξει εδώ κάθε μεσημέρι. Τίποτα καινούριο. Υπομονή, ανοχή και όσο είναι σταθερή, όλα καλά. Ό,τι είπε και χθες. Α, ναι, και να ανάψουμε κανένα κεράκι. Πράγμα που εννοείται δεν θα κάνω. Εγώ τουλάχιστον. Εγώ άναψα ήδη. Ναι. Πιστεύεις ακόμα? Ναι, και μην αρχίσεις τις βλαγίες. Εσύ, άναψες? Τώρα είναι δυνατόν να μην του μιλάς? Δεν έχω τίποτα να του πω. Εγώ το βρίσκω λάθος. Γιατί δεν ανάβεις ένα κεράκι και γι' αυτό? Ναι, σε αυτή τη φάση πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Τους θεωρώ βλάκες αυτούς που πιστεύουν ακόμα ότι με ένα κεράκι μπορούν να βοηθήσουν. Για τον εαυτό σου το ανάβεις το κεράκι, ρε ηλίθιε. Επειδή πιστεύεις εσύ. Σε τι ακριβώς? Ναι, δεν θα την κάνω αυτή την κουβέντα μαζί σου. Είσαι πολύ μαλάκας. Είδες που δεν έχεις κάτι να πεις. Ανάβεις ένα κεράκι και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ποιος είναι ο βλάκας? Με το νοσοκομείο τι θα κάνουμε? Πήρα την ασφαλιστική και μου είπαν ότι δεν μπορούν να μας καλύψουν από τη στιγμή που την έχει κόψει. Αν συνεχίσει έτσι, πρέπει να την πάμε σε δημόσιο. 3.000 ευρώ τη μέρα για εντατική. Είναι πολλά τα κεράκια. Εγώ θέλω να είμαστε και οι τέσσερις μαζί. Έστω και αναγκαστικά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε τα. Πάει να ανάψει το κεράκι του. Παπαμπιλίνο. Σαπουνόπερα. Από αυτές που ούτε η γιαγιά μου δεν θέλει να βλέπει πια. Δηλαδή έλεος. Α, και ήρθε τώρα και ένα νοσοκομείο και δέσαμε η κάθαρση. Όλες οι αρχές τραγωδίες μαζί και όχι στην επίδαυρο. Τόνια! Ναι, εγώ. Καιρός ήταν να με φέρεις στο μυαλό σου. Χαίρεσαι? Πολύ. Άλλο πάλι και τούτο. Τι έγινε, Μπιλίνο, γιατί είσαι έτσι? Πολύ μόνος μου, δε Τόνια. Γι' αυτό είμαι εδώ. Τι θα κάνω? Μα το παραχέσατε κι εσείς. Άστο, ξεφτύλα. Ανθρώπινη ξεφτύλα. Έλα, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά. Μωρή Μπιλίνο, εγώ ήθελα να σε βρίσω και τώρα σε λυπάμαι. Αν αρχίσω κι εγώ να λυπάμαι τον εαυτό μου, χαθήκαμε. Γιατί από όλα στεναχωριέσαι περισσότερο? Για όλα. Για τη μάνα μου. Ξαφνικά έγινε το πιο σημαντικό. Ναι. Ναι, πολύ σκληρό. Έλα όμως που εγώ πιστεύω ότι σε απασχολεί εξίσου και το άλλο. Καθόλου. Βασίλης Αλατζάς. Άπαπα, λαϊκό. Αλατζάς. Σου πάει? Δεν με αφορά καθόλου. Ούτε ποιοι είναι οι κανονικοί σου γονείς? Βοηθάει σε κάτι? Ναι. Γιατί ίσως βρω έναν τρόπο να βοηθήσω εσένα. Δεν χρειάζεται. Θα συνεχιστεί για πολύ καιρό αυτή η στάση? Ποια στάση, Ελένη? Σοβαρά μιλάς τώρα? Δηλαδή εσύ πώς περιμένεις να είμαι? Με μένα? Με όλους. Ναι, αλλά με μένα μιλάς τώρα. Κοίτα. Ούτε βοήθεια θέλω, ούτε ψάχνω να βρω λύση γιατί δεν υπάρχει. Το μόνο που θέλω είναι να μην συζητάμε άλλο. Γίνεται? Συγγνώμη. Μην το αφήνεις απ' έξω, ρε Άλκη. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν μας κάνει καλό, όμως. Θα βοηθούσε αν έκανες λίγο υπομονή. Αν έκανες λίγο πίσω, αν μου έδινες λίγο χώρο. Λίγο. Το κανονικό θα ήταν να μην μου ζητούσες ούτε να κάνω υπομονή, ούτε να σε αφήσω λίγο χώρο. Δεν υπάρχει τίποτα κανονικό. Σου λέω μόνο αυτό που χρειάζομαι. Θα ζήσει. Μακάρι. Θα ζήσει. Και δεν χρειάζεται να νιώθεις τύψεις που θέλεις να μάθεις για τους πραγματικούς σου γονείς. Δεν θέλω. Θέλεις. Ελένη. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ελένη. Και σου κοστίζει που θέλεις. Σου κοστίζει που δεν μιλάς με τον Πέτρο. Σου κοστίζει που η μάνα σου έκανε αυτό το πράγμα στον εαυτό της. Ρε, Ελένη. Όλα σου κοστίζουν και στον καθένα θα κόστιζαν. Όμως εσύ δεν φταίσαι κάτι. Μπορείς να το δεχτείς αυτό. Εμείς οι δύο δεν θα μάθουμε ποτέ να κάνουμε πίσω όταν πρέπει. Ποτέ.
Θες παρέα? Εννοείται. Μαλώσατε? Όχι. Εγώ είμαι λίγο περίεργος. Φάση είναι, θα περάσει. Η υγεία θα γίνει καλά. Πας στοίχημα? Κι εγώ έτσι πιστεύω. Δεν σε καταλαβαίνει κανείς, ε? Κανείς όμως, Μαργαρίτα. Θες να σου πω πώς πέρασα σήμερα στο σχολείο? Πολύ. Χάλια. Γιατί? Είναι ρε μπαμπά ένα αγόρι και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Λέει παντού ότι του αρέσω, όμως όταν είμαστε μαζί, συνεχώς με σμπρώχνει. Από τη μία μου δείχνει ότι με θέλει και από την άλλη με βρίζει. Δηλαδή, πόσο σπαστικοί είστε εσείς οι άντρες? Έχω μπερδευτεί πολύ. Και τελικά πιστεύω ότι δεν αξίζει. Εμένα αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι. Εμένα όμως, μου αρέσει αυτός. Και προσπαθώ συνεχώς να του δείχνω το αντίθετο. Για να μην νομίζει ότι είμαι σαν τα άλλα τα κορίτσια. Όσο εγώ τον αποφεύγω, τόσο αυτός με κυνηγάει. Έτσι θα πάει τώρα αυτή η ιστορία. Έτσι είναι οι σχέσεις. When I'm a brother in need, I spend my whole time running. He spends his running after me. I feel myself going down. Ρε Άρη, είναι έξι, ανησύχησα πάλι. Ήρθα, δεν ήρθα. Αλήπιες. Έχεις νιώσει ποτέ την ανάγκη να ανάψεις κεράκι? Ναι. Δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο έτσι. Είναι γέλιο. Ψεύτικο. Γιατί έχουμε φτιάξει τέτοιες ανάγκες? Ρε μωρό μου, σε παρακαλώ, πάμε να κοιμηθούμε. Δεν είσαι καλά. Θα φύγουν όλοι και θα μείνω μόνος μου. Έτσι θα γίνει. Δεν θα γίνει έτσι. Και δεν θα μείνεις μόνος. Έχεις εμένα και τη μικρή. Σας θέλω. Και να μην μας θες, μας έχεις. Δεν είμαι σίγουρος. Θα περάσουν όλα, στο υπόσχομαι. Θα φύγουν όλοι και θα μείνω μόνος μου. Οι άνθρωποι είναι μαλάκες. Νομίζουν ότι θα ανάψουν ένα κερί και κάτι θα αλλάξει. Ζάχαρη, πού έχεις? Δεν έχω. Πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Πάντως ότι θα έπιανες εσύ ένα τέτοιο σπίτι δεν το περίμενα. Τι χαλιά. Καθόλου. Απλά όχι το στυλ σου. Όχι τόσο φλόρικο, ε. Το ξέρω, τι έκανα, αναγκάστηκα. Όχι, όχι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, άστε μου λίγο ακόμα. Θέλω να πω, δεν μου είναι βάρος. Πέτρο. Έχει αρχίσει και αποκτά εκφράσεις, ε. Ναι. Δόντια πότε βγάζουνε? Σε λίγους μήνες. Πέτρο. Είστε πολύ τυχεροί που την έχετε. Και τελικά το ότι κράτησε αυτό το παιδί ήταν πιο σοφή κίνηση. Ναι, έλα τώρα. Φτάνει, φτάνει. Πάμε. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Έλα, σε όλο. Για πες. Είναι πολύ άσχημα, ο Άρης. Όλοι μας. Φοβάστε όλοι το ίδιο? Τι εννοείς? Φοβάται ότι θα μείνει μόνος του, ότι κάθε μέρα σας χάνει και από λίγο. Έτσι είναι? Ναι. Γιατί ρε Πέτρο? Δεν έχω να σου δώσω απάντηση. Εσύ πώς νιώθεις? Ούτε σε αυτό έχω. Εγώ λοιπόν που είμαι λίγο πιο ψύχρεμη έχω. Πιστεύω πως ό,τι και να γίνει με τη μητέρα σας, τουλάχιστον εσείς οι τέσσερις πρέπει να είστε μαζί. Είμαστε. Τότε ο Άρης γιατί νιώθει έτσι? Με τη ζωή έχεις μιλήσει καθόλου? Ξέρω ότι για τον Άρη θες να μιλήσουμε, αλλά δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω. Όχι. Θα του περάσει, του Άρη. Εντάξει, για τον καθένα μας είναι δύσκολα, απλά το Άρη του βγαίνει έτσι. Το εύχομαι. Έφυγα.
Και από τώρα. Καλό ρίζικο. Πες το πολύ. Κι αν χρειαστείς κάτι με παίρνεις. Ναι, ναι. Θα έρθω και από το σπίτι να σας δω. Άμα της μιλήσω, θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθει. Πιστεύεις ότι μετά από όλα αυτά που έγιναν χρειάζεται. Εγώ όχι. Τότε γιατί με ρώτησες. Τυπικά. Αυτό που κινδυνεύω να χάσω τώρα είναι πολύ πιο σημαντικό από τη ζωή. Έτσι δεν είναι. Παλεύω να το δεχτώ κι εγώ. Γι' αυτό σε ρώτησα. Το μήνυμα που γράφω και που δεν έχω που να στείλω. Πιστεύω ότι έτσι ίσως το εκτονώσω. Γράφεις ότι νιώθεις χωρίς ο άλλος να μπορεί να το διαβάσει. Τα έχω μαζέψει όλα τα μηνύματα. Δεν θέλω να τα σβήνω. Τα διαβάζω ξανά και ξανά. Μια σκηνότη μπορεί να συνδέει τη σκέψη μου με σένα. Περνάνε οι ώρες, οι μέρες, οι εικόνες και ό,τι νιώθω παραμένει. Λέω ψέματα πως όλα τα υπόλοιπα είναι πιο σημαντικά. Θα έπρεπε. Δεν είναι όμως. Μηνύματα αποθηκευμένα στα πρόχειρα. Μου λείπεις και απόψε. Ακόμα ένα μήνυμα που θα αποθηκευτεί στα πρόχειρα. Η ερωτική σας ζωή, κύριε Ξενόπουλε. Δεν υπάρχει. Τι εννοείτε? Ότι δεν υπάρχει πια. Είμαι μόνος μου. Συγκυρίες. Υπήρξε όμως κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο στη ζωή σας. Ναι. Έχει φύγει όμως. Χωρίσαμε. Ο λόγος? Πέρασε να πάρω κάποια πράγματα για το σπίτι. Πότε ήρθες? Τώρα. Μίλησες με τον γιατρό σήμερα? Όχι, σε λίγο θα πάω εσύ. Το πρωί. Τα ίδια. Αυτό το βιβλίο είναι δικό μου. Αυτό. Ο Άρης δεν είναι καλά. Γιατί, ποιος είναι? Μίλησα με τη Ρέα. Φοβάται, λέει ότι θα μείνει μόνος του. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η μάνα μας. Μπορείς να τους ψάξεις? Αυτό το CD είναι δικό μου. Όχι, δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Εγώ πάλι αυτό σκέφτομαι. Πρόβλημά σου. Και αυτό το CD είναι δικό μου. Όχι, όχι, αυτό είναι δικό μου. Είναι δικό μου, το είχα φέρει όταν έμενα εδώ. Ναι, στο δωμάτιό μου το βρήκα όμως. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι μεγάλος μαλάκας. Θέλεις μήπως να ψάξεις? Μήπως κατά λάθος έχω πάρει και ένα δικά σου πράγματα. Έλα. Δες. Ορίστε. Πήρανε από το μυστικό. Αυτή η τύπη σε ενδιαφέρεται ακόμα. Πρέπει να συναντήσουμε τους άλλους να πάρουμε μια απόφαση. Οκ. Okay. Εννοείται. Λοιπόν, για πες, βλέπεις τίποτα άλλο δικό σου? Το καπέλο. Το έχεις κάνει δώρο, ρε γελία. Δεν μπορώ με τίποτα να σε συγχωρήσω. Αν αυτό σε βοηθάει, συνέχισα. Εσένα σε βοήθησε σε τίποτα η αλήθεια? Δεν την ξανακάνω πάλι αυτή την κουβέντα. Όχι, το λέω γιατί εμένα με έχει τσακίσει. Και εμένα. Αλλά προτιμώ που ξέρω την αλήθεια. Και τι πέτυχες? Πού είναι η ζωή? Πού είμαστε εμείς? Η μάνα μας πού είναι, ρε μαλακά? Αν μου είχε πει την αλήθεια. Τι θα γινότανε? Μπορείς να την αντέξεις? Μπορείς να τη χειριστείς? Με ποιο δικαίωμα ανάγκασες έναν άνθρωπο να πει τέτοια αλήθεια, ρε? Κοίτα πώς γίναμε. Πεθαίνει, το έχεις καταλάβει? Μπορείς να συγκρίνεις τίποτα με το θάνατο? Με
Με βλέπετε να επιμένω τόσο πολύ στην οικογένεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταγράψω τα πάντα για τη ζωή σας. Το καταλαβαίνω. Και για να κάνω αυτό που πρέπει, εγώ χρειάζομαι να ξέρω όλη την αλήθεια για σας. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε καλύψει παιδική ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, αδέλφια, ερωτική ζωή. Πάμε τώρα ξανά στους γονείς. Είναι τόσο σημαντικό, ε. Ναι. Γι' αυτό πάμε να κάνουμε είναι πολύ σημαντικό. Αυτά είναι. Άντε, επιτέλους και οι τέσσερις μαζί πάλι στο ίδιο τραπέζι. Εντάξει, δεν είναι το ιδανικό καφέ, αλλά μπροστά στο τίποτα. Για πείτε. Έλα, ρε, ξέρετε πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε για εγκόμενες. Πρέπει να αδειάσουμε το σπίτι. Αυτή η ώρα η εγκόμενα από την εντατική νοσοκόμα που έχει πάει. Γιατρός είναι. Το ακόμα καλύτερα. Άρα. Αυτή η φαντασίωση της εγκόμενας με την άσπρη μπλούζα και τη ζαρτιέρα ποτέ δεν χάνει την αξία της. Μίλησα με το μυστικό και τώρα πιάνει το χέρι μας. Με έχει πιάσει κάτι περίεργο. Μια εξάρτηση μαλακίας. Κάθε μέρα. Εσείς. Από την υπερένταση είναι. Και εγώ. Τρεις φορές τη μέρα. Τουλάχιστον. Άστοχο τώρα έχω κάνει. Κι εγώ. Έτσι, ένα τραπέζι γεμάτο μαλάκες. Τέτοια λέμε. Να μιλάμε για τα πουλάκια μας. Άρη, δεν υπάρχουν πια χρήματα. Μόνο το νοσοκομείο μας έχει τσακίσει. Ένας Θεός ξέρει πώς θα κρατήσει ακόμα αυτή η ιστορία. Είναι γελίο τώρα να παίρνουμε δάνεια και τέτοια. Εξάλλου και η μαμά ήθελε να το δώσει στο σπίτι. Να το νοικιάσουμε. Μα δεν μας συμφέρει να το νοικιάσουμε. Εξάλλου δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να νοικιάσει ένα τέτοιο σπίτι. Αυτή η βλαχάρα που θέλει να το αγοράσει, πώς βρέθηκε. Η βλαχάρα που θέλει να το αγοράσει είναι η μόνη μας ελπίδα. Και αν καθυστερήσουμε λίγο ακόμα, θα κάνει πίσω. Το πιο λογικό είναι να το πουλήσουμε. Θα πάρουμε τα λεφτά, θα τα βάλουμε στην άκρη και από εκεί θα πληρώνουμε τα έξοδα της μαμάς. Και όταν η μαμά συνέλθει. Και αν δεν συνέλθει. Όταν η μαμά συνέλθει, θα αποφασίσει μόνη της πώς θα το χειριστεί. Εγώ συμφωνώ με τον Άρη. Καλύτερα να μιλάμε για τα πουλάκια μας. Για κανέναν δεν είναι εύκολο. Πρέπει όμως να πάρουμε μια απόφαση. Και αυτό που φοβάσαι δεν ισχύει. Τι φοβάσαι? Ότι θα μείνει μόνος του. Ότι όλα αλλάζουν. Αδικό έχει. Ναι. Στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα. Κι εγώ αυτό θέλω να ακούσω. Άρη. Ψτ. Μην είσαι μόνος σου, ρε. Ακόμα κι αν δεν ισχύει, εγώ θέλω να τα ακούω. Είμαστε το ίδιο με πριν. Πραγματικά το πιστεύεις? Ναι. Δηλαδή, εσείς δεν θέλετε να ψάξετε να τους βρείτε? Εγώ όχι. Ούτε κι εγώ. Ούτε εγώ. Για πες. Τι. Πώς είναι το καινούριο σπίτι? Λόφτ, στο κέντρο. Πώς είμαι εγώ? Καμία σχέση. Πότε θα έρθετε? Η μικρή έχει αρχίσει τα εγκομενικά στο σχολείο. Εγώ άρχισα να βλέπω πάλι την Τόνια. Μαλάκες, είναι σου κόμμα, παιδιά. Γιατρός είναι. Αυτή είναι. Σηκώθηκε. Κοιτάει. Με απαξίωση. Ρεζίλη γίναμε, ρε. Ποιος θα πάει να της μιλήσει? Εγώ δεν μπορώ, ντρέπομαι. Εμένα δεν μ' αρέσει και πολύ. Γιατί, ρε, καλή είναι. Όχι, δεν πρέπει να τις χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Σε νοσοκομείο είμαστε, νοσοκόμες θα χτυπήσουμε. Γιατρός είπαμε, ρε. Γιατρός, το πτυχίο θα επιδείξεις. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που ματώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο.
Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Δε φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ και εγώ. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασύνη τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στο κρεμό. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συγκραζόμενο. Όταν έχω εσένα σαν παιδί έχω έναν άνθρωπο. Δε φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσείς κι εγώ. Όταν έχω εσάς. Κύριε Ξενοπλέ. Ε? Δεν μου απαντήσατε. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα. Μιλούσαμε για το πατρικό σας σπίτι, το σημείο αναφοράς σας, όπως μου είπατε. Ναι. Θα ήθελα κάποια μέρα, αν το θέλετε κι εσείς, να πηγαίναμε από εκεί να το βλέπαμε. Το πατρικό μου σπίτι δεν υπάρχει πια. Πουλήθηκε. Πότε? Πριν από λίγο καιρό. Μας χτύπησε η οικονομική κρίση. Πράγμα που δεν το περιμέναμε ποτέ, αλλά... Φαντάζομαι αυτό σε έχει κοστίσει. Αν σας έλεγα ότι είμαι υιοθετημένος, θα επηρεάζει πολύ όλο αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα. Ναι. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Σας τα περιγράφω λίγο πιο ωραία από όσο είναι. Το έχω καταλάβει, κύριε Ξενόπουλε. Το θέμα όμως είναι εδώ να πούμε την αλήθεια. Και εγώ θέλω να μάθω για εσάς. Εντάξει, κανονικά δεν θα έπρεπε να επηρεάζει κάτι τέτοιο. Ειδικά άμα το μάθει σε μεγάλη ηλικία. Εσάς πώς σας έχει επηρεάσει? Οπ. Τι είναι? Είδες κάτι που σου άρεσε? Πώς σε λένε? Λοιπόν, κύριε Ξενόπουλο, εδώ έχω τα... Οδυσσέα, τι κάνεις εδώ, παιδί μου? Έλα, έλα, μην ενοχλείς τον άνθρωπο. Φύγε, φύγε. Μου έχει βγάλει την ψυχή αυτό, παιδί. Ζει εδώ μόνιμα? Και δεν συνεχίσει. Έχει γίνει μασκό του Ιδρύματος. Σε τέτοιες ηλικίες ξεμένουν και δεν τα παίρνει άνθρωπος. Άσε που νομίζει ότι είναι δεινόσαυρος. Το παιδί αυτό νομίζει ότι είναι δεινόσαυρος. Ναι. Λοιπόν, τα βρήκα. Το 1975 έγινε η πράξη υιοθεσίας στο ίδρυμά μας από το Γεώργιο και τη Μαργαρίτα Ξενοπούλη. Μάλιστα. Και αυτό που θέλω εγώ να μάθω είναι όλα τα στοιχεία για τους φυσικούς μου γονείς και πού βρίσκονται. Τι? Μου είπαν ότι από τη στιγμή που σας φέρω τα πιστοποιητικά, είστε υποχρεωμένοι να μου δώσετε τα στοιχεία τους. Αν αυτά υπάρχουν. Δεν ζουν. Η φυσική σας μητέρα όχι. Λοιπόν. Εδώ υπάρχει το πιστοποιητικό θανάτου και όλο το ιστορικό. Δηλαδή ο πατέρας μου με έφερε και με άφησε εδώ. Κυρία Ξενόπουλε, εδώ λέει αγνώστου πατρός.
Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Εκείνη την εποχή τα πράγματα γίνονταν διαφορετικά. Και αφού δεν με έφερε η μητέρα μου, τότε ποιος με έφερε εδώ? Από το μαιευτήριο Αθηνών, το οποίο όμως δεν υπάρχει πια. Προφανώς η μητέρα σας έφυγε στη Γέννα. Αν θέλετε, μπορούμε να ψάξουμε μέσω του ληξιαρχείου για τυχόν συγγενείς της Μαρίας της Δήμα, όμως αυτό... Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Κυρία Ξενόπουλε, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ιστορίες και μερικές φορές δεν έχουν το τέλος που ελπίζουμε. Εγώ δεν ήλπισα τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δείτε το όμως και από μια άλλη πλευρά. Ποια είναι αυτή? Ότι είσαστε από τα τυχερά παιδιά που βρέθηκε κάποιος και δεν μεγάλωσαν εδώ, αλλά στο σπίτι. Το παιδί που μόλις είδατε περιμένει ακόμα. Ο Άλκης και ο Βασίλης Ξενόπουλος έχουν αντίστοιχα και αυτοί υιοθετηθεί από εδώ. Έχουν έρθει να μάθουν για τους φυσικούς τους γονείς. Λυπάμαι, κύριε Ξενόπουλε, αλλά δεν μπορώ να δώσω τέτοια στοιχεία. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είπαν ότι νομίζεις πως είσαι δεινόσαυρος. Ας πω την αλήθεια, στη συγκεκριμένη εποχή καλύτερα να είσαι δεινόσαυρος παρά άνθρωπος. Πέτρος. Τι διαβάζεις, από πού αρχίσαμε? Εγώ δεν έχω ιδέα από δεινόσαυρος. Α! Αυτό εδώ νομίζω ότι εσύ θα το εκτιμήσεις πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε στα κλειδιά μου. Δηλαδή, το αδερφού μου το Άλκη είναι. Το θες? Είναι πολύ άσχημο εδώ μέσα, ρώτησα. Κι εγώ εδώ ήμουν κάποτε. Δεν το θυμάμαι. Τώρα τελευταία το έμαθα. Δεν μιλάς, αλλά ακούς. Αυτό στο μέλλον θα είναι προτέρημα. Τι? Θα σου διαβάσω. Οδυσσέα, έχω δουλειά. Πρέπει να φύγω. Την επόμενη φορά, άμα περνάω από την περιοχή, άμα θες, έρχομαι για επίσκεψη να μάθω κι εγώ για τους δεινόσαυρους. Τι? Αυτό είναι δικό σου δώρο. Γεια. Θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Λατζά.
Η ίδια, πείτε μου. Ορίστε. Πες το. Συγγνώμη. Αχ, πες το γρήγορα. Φτιάχνω τη ρόπιτα και την άφησα στη μέση. Πλασιέ. Όχι. Οχ, εφορία. Ορίστε. Τι είσαι, άνθρωπέ μου. Ψάχνω την κυρία Μάνεση. Δηλαδή, μου δώσαν αυτή τη διεύθυνση, αλλά... Η ίδια. Τι τη θέλεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορα σχέδια και καταλόγους με δείγματα. Και εδώ θα σχεδιάσουμε όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, βέβαια. Βασίλης, είπαμε. Εγώ Μαρία. Βασίλη, πες μου, το σπίτι σου είναι καινούριο ή έχεις μέσα και παλιά κομμάτια? Έχω κάποια παλιά κομμάτια και θα ήθελα... Να τα σχεδιάσουμε. Ναι. Αυτό προσπαθώ. Πολύ ωραία. Βασίλη, πες μου, έχεις στο νου σου κάποιο στυλ, έτσι, κάποιες γραμμές, κάποια αρχιτεκτονική που να σ' αρέσει? Όχι, καλύτερα να το φτιάξουμε μαζί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίτα, εγώ θα σου προτείνω διάφορα σχέδια και εσύ θα επιλέγεις ό,τι σε ενδιαφέρει, ναι. Δεν θα ήθελα να είναι κάτι έτοιμο. Όχι, 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 όχι. Θα τα φτιάξουμε όλα μαζί. Γραφείο, βιβλιοθήκη, τραπεζαρία και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Ναι. Δεν σε βλέπα και πολύ σίγουρα. Είναι το κόστος που με απασχολεί. Α, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα στοιχήσει λίγο παραπάνω. Αλλά σκέψου ότι θα έχεις κομμάτια που θα τα έχεις διαλέξει εσύ και θα μένουν για πάντα. Σωστά. Αλήθεια, Βασίλη, πού με βρήκες? Από το ίντερνετ. Α, βέβαια, από όλου. Λοιπόν, αρχίζουμε, έτσι. Εγώ θα σχεδιάζω και εσύ θα... Πρέπει να φύγω. Γιατί έγινε κάτι? Όχι, αλλά... Καλύτερα να φύγω τώρα και θα ξανάρθω μια άλλη φορά. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Αρχικά δεν είχα σκοπό να σας το πω. Θα έφευγα. Δεν ήξερα πώς θα αντιδράσω. Ούτε τώρα ξέρω. Τίποτα δεν ξέρω. Πήγα στο μαιευτήριο με τα πιστοποιητικά και εκεί είχαν όλα τα στοιχεία. Αν μου ζητήσετε να φύγω τώρα, αυτό ίσως βουλέψει και εμένα. Επίσης, αν πείτε κάτι, αυτό ίσως βοηθούσε. Δεν έχω συνηθίσει να είμαι τόσο ειλικρινής και δεν μ' αρέσει να φέρνω τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Απόρρω και με τον εαυτό μου πώς τα κατάφερα. Πες κάτι. Κάτι. Πρέπει να ετοιμάσω το φαγητό και να βάλω τραπέζι. Ο πατέρας σου έρχεται όπου να είναι. Και το μεσημέρι τρώμε όλοι μαζί. Πάντα. Ύστερα ξαπλώνει λίγο. Και μετά γυρίζει πάλι στη δουλειά. Δεν του αρέσει να αλλάζει το πρόγραμμά του. Σε κανέναν δεν αρέσει να αλλάζει το πρόγραμμά του. Θα έρθουν και τα παιδιά σήμερα. Ο Σωτήρης μου είναι ναύτης, έχει άδεια. Και η Ανούλα, η μικρή, παντρεύτηκε πρόσφατα. Τι περιμένεις να σου πω? Ήμουνα 16. Ο πατέρας σου 17. Επαρχία. Φτώχεια. Πολύ. Ούτε το σχολείο δεν είχα τελειώσει. Θεωρήσαμε πως αυτό ήταν το καλύτερο. Τα παιδιά δεν το ξέρουν. Δεν τους το έχουμε πει. Ποτέ. Ούτε και τώρα θέλω. Το καταλαβαίνω. Σωτηρία! Δεν θα το πιστέψεις. Τι βρήκα φρέσκο και σου έφερα σίγουρα, χόρτα που μου έδωσε ο Παναγιώτης.
Χαίρετε. Ο κύριος. Ξενόπουλος. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος ενδιαφέρεται για το οικόπεδο δίπλα του Ρένου. Να το αγοράσει. Ήθελε πληροφορίες. Χτύπησε δίπλα, δεν ήταν κανείς και είπε να περιμένει εδώ. Ωραία, ωραία. Πείτε μου όμως ότι το θέλετε για σπίτι, όχι για καμιά πολυκατοικία. Ξέρετε, το λέω αυτό επειδή η γειτονιά μας είναι όλο σπίτια και έχουμε την ησυχία μας. Και βασικά δεν θέλουμε να γίνουμε Αθήνα. Αυτός ο Ρένος θα δίνει όλα αντιπαροχή. Το κουβέντιασα και με το Δήμο προχτές. Μην ανησυχείτε, εγώ απλά μια ερώτηση έκανα. Τον κέρασε στον άνθρωπο κάτι να πιει? Φεύγω, μη σας ενοχλώ άλλο. Καλά. Ούτε τον κάλεσε να κάτσει να φάει μαζί μας. Εγώ, κυρία μου, έχω να σας πω πολλά για τη Σαλαμίνα. Κι υπάρχουν καλύτερα οικόπεδα από αυτά του Γροσούζη, του Ρένου δίπλα. Ναι. Πρέπει να φύγω. Χάρηκα. Μην πεις τίποτα. Ό,τι και να πεις το καταλαβαίνω. Για μένα ήρθε. Άστο. Με συγχωρείς. Μη φύγεις. Σε παρακαλώ. Θέλω να πω... Δεν ξέρω τι να πω. Δεν είναι κάτι που το περίμενα. Παρόλο που... Τώρα είσαι εδώ. Πες μου αν μεγάλωσες καλά. Πολύ. Ωραία. Θέλεις να έρθεις μέσα. Να κάτσεις μαζί μας, να φάμε. Αν το αντέχεις εσύ, εγώ το θέλω. Δεν έχει σημασία αν το ξέρουμε ή όχι. Να μας γνωρίσεις, δεν ήρθες. Από σένα εξαρτάται αν θες να το μάθουν ή όχι. Τι λες? Να κάτσεις μαζί μου στο τραπέζι. Πήγα, την είδα, αλλά δεν ξέρω. Δεν άντεξα, με έπιασε πανικός. Και ενώ από τη μια θέλω να τη γνωρίσω και να μάθει κι εγώ ποιος είμαι, από την άλλη δεν θέλω. Καθόλου. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, με νοιάζει, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι έτοιμος. Δεν θέλω να έχω αυτή την περιέργεια. Θα προτιμούσα να μην το ήξερα καθόλου. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί τελείως. Ούτε ξέρω τι θέλω. Άλλα λέω, άλλα κάνω. Και εσύ είσαι ο μόνος άνθρωπος στον οποίο ήθελα πραγματικά να μιλήσω. Καλά έκανες. Όχι, δεν έκανα καλά. Μετά από τον τρόπο. Βασίλη, που... αυτό ξεπερνάει εμάς και τον τρόπο που χωρίσαμε. Ναι, αλλά εμένα και τα δύο μου κοστίζουν. Καλό είναι να μην τα μπερδεύεις. Μπερδεύονται από μόνα τους. Κοίτα, σε αυτές τις φάσεις καλό είναι να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου. Για να δεις τι πραγματικά αισθάνεσαι. Κι εγώ μάλλον δεν είμαι σε τέτοια φάση, ε. Όχι. Μάλιστα. Το πατρικό το πουλήσαμε. Πάει η ωραία εικόνα. Θα φτιάξεις άλλες. Δεν ξέρω αν θέλω. Πάντα έχεις τον τρόπο να φτιάχνεις ωραίες εικόνες. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να σου μιλήσω έτσι. Δίκιο είχες. Ακόμα κι αν είχα δίκιο, σου ζητώ συγγνώμη. Εσύ πώς είσαι? Όπως τα ήξερες. Πάτρα. Τι Πάτρα? Τι, ήρθες από την Πάτρα? Ναι, γιατί? Συγγνώμη, σε πήρα τηλέφωνο για να βρεθούμε και εσύ ήρθες από την Πάτρα. Από την Πάτρα ήρθα, όχι από το Λονδίνο, σιγά. Το απόγευμα θα γυρίσω. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο.
Αλλά εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που αισθάνεσαι χωρίς τύψεις. Και ποια είναι η οικογένειά σου, το ξέρεις, δεν χρειάζεσαι αποδείξεις. Τώρα αυτό γιατί? Εσύ μου είπες να κάνω αυτό που πραγματικά αισθάνομαι. Ναι, εννοούσα την άλλη ιστορία. Εγώ το έκανα για τη δική μας. Κοίτα, είσαι όντως πελεγωμένος. Γι' αυτό πρέπει να λύσεις ένα-ένα αυτά που αισθάνεσαι και όχι όλα μαζί. Θα με βοηθήσεις? Πέρα από αυτό που κάνω τώρα, όχι. Μόνος σου πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις. Και όταν τα βρεις με τον εαυτό σου, θα έρθω κι εγώ να μιλήσουμε για τα δικά μας. Θα περιμένω. Με πας στο λεωφορείο, δεν έχω άλλες συμβουλές. Σ' αγαπάω. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Ξενόπουλε. Χίλια συγγνώμη για την ενόχληση. Είχαμε ραντεβού? Όχι, όχι. Εγώ έτσι πέρασα να ρωτήσω κάτι. Πείτε μου. Ο Οδυσσέας. Τον είχα πετύχει τελευταία φορά στον κήπο και τον ψάχνω τώρα, αλλά δεν τον βρίσκω πουθενά. Του έφερα κάτι. Αφήστε το εδώ, θα το δώσω εγώ. Ήθελα εγώ να του το δώσω. Αν γίνεται δηλαδή, αν επιτρέπετε. Κάτι, τι? Αυτό είναι για σένα. Το είδα σε μια βιτρίνα και σε σκέφτηκα. Δηλαδή, σκέφτηκα ότι θα σου άρεσε, μιας και έχεις τέτοια ταύτιση με τους δεινόσαυρους. Εγώ δεν ξέρω πώς τον λένε, αλλά λογικά θα υπάρχει στο βιβλίο σου, θα υπάρχει. Τι? Αναρωτιέσαι τι κάνω εγώ εδώ, ε? Έχεις δίκιο. Και χαίρομαι που με ρωτάς. Εγώ το ίδιο πράγμα αναρωτιέμαι. Οδυσσέα, θα μπορούσε να είμαι στη θέση σου. Αναβρέθηκε κάποιος και για μένα ήρθαν διαφορετικά τα πράγματα. Σπινόσαυρος. Σπινόσαυρος, ναι, ναι. Τον έχω ακουστά. Θα αρχίσω να τον διαβάζεις. Θέλεις? Ναι, θα έρχομαι. Βέβαια, επειδή εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα για τους δεινόσαυρους, θα πρέπει να το διαβάσουμε το βιβλίο από την αρχή. Θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Ε? Λοιπόν, τι είναι δεινόσαυρος? Οι δεινόσαυροι καταλέγονται στα πιο πετυχημένα ζώα της ξηράς που υπήρξαν ποτέ. Κυριάρχησαν στη γη για πάνω από 150 εκατομμύρια και ήσαν σε όλες τις υπήρους από την. Το όνομά τους σημαίνει τρομερή σαύρα.
Δεν έχει ζητήσει ποτέ τίποτα και κανέναν. Και είναι η πρώτη φορά που τόσο επίμονα ζητάει να δει συγκεκριμένα ένα πρόσωπο. Εσάς. Και αυτό είναι κακό. Κακό όχι. Επικίνδυνο για τον ψυχισμό του παιδιού, ναι. Κύριε Ξενόπουλε, δεν θέλω τα δικά σας προβλήματα να μπερδεύονται με τις ανάγκες του Οδυσσέα. Εδώ ήρθατε να μάθετε για τους γονείς σας, όχι για τον Οδυσσέα. Και όλο αυτό το δέσιμο μαζί του έχει αρχίσει να με ανησυχεί. Ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν να έρχονται. Ακριβώς. Και εμένα δουλειά μου είναι να προστατεύσω τον Οδυσσέα σε περίπτωση που εσείς κάνετε πίσω. Και αν σας έλεγα ότι σκεφτούμαι πολύ σοβαρά να μην κάνω πίσω, αλλά να προχωρήσω. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θέλω να έρθει μια κοινωνική λειτουργός από το ίδρυμά μας να μιλήσετε μαζί. Για να κρίνει αν είμαι ικανός. Ναι. Υπάρχει μια ολόκληρη επιτροπή που αποφασίζει για το μέλλον αυτού του παιδιού εδώ μέσα. Κύριε Ξενόπουλε, ο Οδυσσέας έχει αρχίσει να επενδύει σε εσάς. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Κι εγώ έχω αρχίσει να επενδύω. Ναι. Αλλά εγώ είμαι εδώ για να προστατεύσω το συγκεκριμένο παιδί. Πάντα έβρισκα τους δεινόσαυρους σε εξωφρενικά βαρετά και πληκτικά πλάσματα. Και ξαφνικά έχω μάθει τα πάντα για αυτούς. Το ξέρατε ότι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εδώ στην Ελλάδα έχουν ένα δεινόσαυρο? Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Και θα ήθελα μια μέρα να πήγαινα τον Οδυσσέα. Πέτρο. Είμαι ικανός. Και θα κάνω τα πάντα για να σας το αποδείξω. Και έχω σχεδιάσει εδώ κάποια πράγματα που θέλω να σου δείξω. Ήρθα γιατί το ξανασκέφτηκα. Και? Και λέω να μην προχωρήσω. Α. Okay. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, Δεν πειράζει, δικαίωμά σου είναι. Απλά θέλω να ξέρω το λόγο. Θέλω να πω έκανα κάτι που δεν σου άρεσε. Όχι, 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 είναι καθαρά δικό μου. Μάλλον προτιμώ να μείνω με τα έπιπλα που έχω. Δεν είναι καιρή για έξοδα. Έχω μεγαλώσει και λίγο και τελικά... δεν είμαι και πολύ της αλλαγής. Οκ. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Χάρηκα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα και σε εσάς που είστε εδώ απέναντι μου. Η μητέρα σας, κύριε Ξενόπουλε. Η μητέρα μου ευτυχώς είναι καλύτερα και σε λίγο καιρό λογικά θα βγει από το νοσοκομείο. Σας είπα όλη την ιστορία μου μόνο και μόνο για να μην υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζετε για μένα. Και δεν ξέρω ακόμα αν έχει ξεπεραστεί όλο αυτό, ούτε τι αφήνει. Όμως, όσο ακραίο και αν σας ακούγεται, εμένα αυτή είναι η οικογένειά μου. Δεν μου αρέσει να κρίνω, κύριε Ξενόπουλε. Είμαι κοινωνική λειτουργός και η δουλειά μου είναι να ακούω αυτές τις ιστορίες. Όμως, εγώ είμαι εδώ για το συγκεκριμένο παιδί. Τον Οδυσσέα. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι είναι δύσκολο να δοθεί σε έναν άντρα που ζει μόνος. Το κύριο μέλημα του ιδρύματός μας είναι τα παιδιά να δίνονται σε οικογένειες που έχουν δύο γονείς. Υπάρχει μια τέτοια οικογένεια που να ενδιαφέρεται για τον Οδυσσέα? Τα παιδιά χρειάζονται πάντα δύο. Το συγκεκριμένο όμως δεν έχει κανέναν. Το ξέρω. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για να δω πόσο ικανός και πόσο αποφασισμένος είστε. Αποφασισμένος είμαι. Και θέλω να πιστεύω και ικανός. Κοιτάτε, όσο περνάει ο καιρός, η σχέση μου με τον Οδυσσέα γίνεται όλο και πιο απαραίτητη. Και για τους δυο μας. Το ξέρω. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι όλο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο και ξέρω ότι δεν είναι κάτι καθόλου συνηθισμένο, ειδικά για την Ελλάδα. Όμως δεν γίνεται εμένα να μου αποκλείτε την ανάγκη μου μόνο και μόνο επειδή δεν πληρώ την εικόνα που υποτίθεται ότι χρειάζεται ένα παιδί. Δεν υποτίθεται, κύριε Ξενόπουλε. Όντως το χρειάζεται. Και αυτό που χρειάζεται το παίρνει σε ένα ίδρυμα. Γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο Οδυσσέας θα μεγαλώσει πολύ καλύτερα με μένα και την οικογένειά μου παρά σε ένα ίδρυμα μόνος του περιμένοντας τους δύο ιδανικούς γονείς. Εν μέρει συμφωνώ. Όμως εσείς είστε ένας άντρας νέος, μόνος και η ζωή σας ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει, όπως και οι προτεραιότητές σας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει απαραίτητα να λάβω υπόψη. Τέλος πάντων, εγώ θα κάνω την έκθεσή μου και θα την καταθέσω και στο ίδρυμα και στην επιτροπή. Έχω πιθανότητες. Θέλετε την αλήθεια? Έχετε. Αλλά το ότι είστε μόνος εξακολουθεί να το κάνει δύσκολο. Και θα πάρει και χρόνο. Αυτό που θέλω όμως εγώ να καταλάβω είναι το πόσο συνειδητοποιημένος είστε για αυτό που πάτε να κάνετε.